Εγώ έγινα πτωχός για σένα. Έγινα και ζητιάνος για σένα. Ανέβηκα επάνω στο σταυρό για σένα. Ενταφιάστηκα για σένα. Στον ουρανό για σένα παρακαλώ τον Πατέρα. Κάτω στη γη στάθηκα από τον Πατέρα ως μεσολαβητής για σένα. Αγαπητοί μου αδελφοί, με αυτά τα λόγια ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος περιγράφει τόσο τον τρόπο, όσο και το σκοπό της σωτηριώδου επεμβάσεως του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Υιός του Θεού κατέβηκε στη γη για να προσφέρει στον άνθρωπο τον ουρανό. Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για να αποκαταστήσει τη σχέση που είχε διαρρήξει η πτώση από τον Παράδεισο. Ο Υιός του Θεού κοινώνησε την ανθρώπινη φύση για να βάλει τέλος στην εξορία από τον κήπο της Εδέμ και να μας καλέσει στην Βασιλεία Του. Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού αντικρίσαμε τον μόνο που δεν έχει συμφέρον από εμάς, τον μόνο που ποτέ δεν θα μας εγκαταλείψει, όσες φορές κι αν τον απογοητεύσουμε, αρκεί να τον αναζητήσουμε πάλι. Το μόνο από τον οποίο δεν χρειάζεται να κρύψουμε τίποτα, διότι τα γνωρίζει όλα. Τον μόνο που άφησε παρακαταθήκη πολύτιμη το σώμα και το αίμα του για να τον κοινωνεί κάθε άνθρωπος και να ενισχύεται στον αγώνα του να γίνει όχι απλά άριστος μεταξύ των ανθρώπων, αλλά Θεός κατά χάρη. Και ενώ ξέρουμε όχι θεωρητικά, αλλά δι' αποκαλύψεως ότι εκείνος σταυρώθηκε και έπαθε για εμάς. Αναστήθηκε για εμάς και οδήγησε τη φύση μας στους ουρανούς. Διστάζουμε να απλώσουμε το χέρι και να πορευθούμε μαζί Του, μακριά από τον άδη της ζωής μας. Και ενώ ξέρουμε ότι ο Υιός του Θεού ήρθε στον κόσμο μας, στο έργο το χειρό Του, για να συμφιλιώσει τον πλάστη με το πλάσμα Του. Συνεχίζουμε να γυρνούμε την πλάτη σε εκείνον που φιλόστοργα περιμένει. Και ενώ κάνουμε τα πάντα για να θεραπεύσουμε το σώμα μας, μια πραγματικότητα φθαρτή, αδιαφορούμε για την ψυχή μας, μια πραγματικότητα που δεν θα πεθάνει ποτέ. Αυτή ακριβώς η αδιαφορία για την ψυχή μας, για την πνοή αυτή του Θεού μέσα στην χωμάτινη φύση μας, πυροδοτεί την αστάθεια και την ανασφάλεια που καθημερινά βιώνουμε. Διότι, εάν δεν ενδιαφερόμασταν για την ψυχή μας, τότε θα εφαρμόζαμε την εντολή της αγάπης, την βασική εντολή της Καινής Διαθήκης, του συμβολέου που υπογράψαμε με τον Θεό. Θα ψωμίζαμε τον πεινασμένο. Θα ξεδιψούσαμε τον διψασμένο, θα ντύναμε τον γυμνό, θα φιλοξενούσαμε τον αναγκασμένο, θα απαλλήναμε τον πόνο του ασθενούς, θα επισκεπτόμασταν τον φυλακισμένο. Με δύο λόγια θα μέναμε Χριστό, γιατί θα μέναμε στο εμείς. Όμως στη θέση του εμείς βάλαμε το εγώ. Κάναμε την αποκάλυψη θρησκεία και την πίστη αγώνα για την ατομική μας σωτηρία. Αντί να μοιραστούμε, να αγαπήσουμε και να κοινωνήσουμε τον πόνο του άλλου, αδιαφορήσαμε για την αδικία του άλλου και ανεχθήκαμε την υποκρισία των πολλών. Περιορίσαμε το θέλημα του Θεού στις ατομικές μας σχέσεις μαζί Του και δεν τον απλώσαμε σολάκυρη τη ζωή μας, στην κοινωνία των ανθρώπων. Κι όμως, ακόμα και τώρα που το σώμα της ανθρωπότητας βαριά νοσεί, οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την εν Κυρίω ελπίδα μας. Αρκεί να ενεργοποιήσουμε τα κύτταρα της αγάπης σε ένα σώμα που έχει προσβληθεί από τον επικίνδυνο ιό του μίσους. Του μίσους για αυτόν που έχει διαφορετικό χρώμα, θρησκεία, γλώσσα ή ιδεολογία από εμάς. Του μίσους που μεταλλάσσει τον Θεό της αγάπης και της ειρήνη σε Θεό της τιμωρίας και της εκδικήσεως. Του μίσους
που επικαλείται όχι τον Θεό της δημιουργίας που ζει στον κόσμο και για τη σωτηρία του κόσμου του, αλλά έναν Θεό εμπαθή που αγιάζει την εκμυδένιση του πλάσματός του. Αδέρφια μου αγαπημένα, όπως είπε και ο Κοσμάς ο Ετωλός, όσα καλά να κάνουμε, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες, αλλά έχουμε μίσος για τον αδερφό μας, όλα τα καλά που κάναμε είναι μάτια. Όπως λοιπόν μέσα σε 100 οκάδες αλεύρι βάζουμε λίγο προζύμι και αυτό έχει τόση δύναμη για να ανακουφίζει όσο ζυμάρι κι αν είναι, έτσι και στο αλεύρι του μίσους ας βάλουμε λίγο μόνο από το προζύμι της εν Χριστώ αγάπης. Έχει τόση δύναμη αυτό το προζύμι που θα ανακουφίσει τον πόνο και την απελπισία του κόσμου αυτού. Μέσα από την καρδιά μας σας εύχομαι, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, ελπίδα, ειρήνη, αγάπη και πάλι αγάπη μεταξύ μας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.